Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως από τον σεισμό στην Ιταλία. Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Πρώτα απ' όλα, ο αριθμός των θυμάτων. Τεράστιος. Μιλάμε για περίπου 250 νεκρούς και το περίπου είναι γιατί οι Ιταλοί αρχικά τους έλεγαν 252, μετά τους πήγαν στους 241. Είναι προφανές ότι ακόμα δεν μπορούν να ελέγξουν πλήρως την κατάσταση. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι γίνεται λόγος για πάρα πολλούς αγνοούμενους. Για παράδειγμα, σε ένα μόνο ξενοδοχείο, σε ένα από τα χωριά που ισοπεδώθηκαν, φέρεται να αγνοούνται 70 τουρίστες. Η γη σύεται από ισχυρό μετασεισμό 4,3 ρίχτερ. Κάτοικοι και διασώστες τρέχουν πανικόβλητοι. Ο εφιάλτης συνεχίζεται στην κεντρική Ιταλία, όπου ο χθεσινός φωνικός σεισμός των 6,2 ρίχτερ μετατρέπεται σε εθνική τραγωδία. Η καταστροφή είναι ακόμη μεγαλύτερη από την Λάκουιλα. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο, λένε οι διασώστες, οι οποίοι εδώ και 40 ώρες εξακολουθούν να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια τους κάτω από τα χαλάσματα για τον εντοπισμό αγνοούμενων. Φόβοι εκφράζονται ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 300. Η διάσωση της 10χρονης Τζούλια, που έμεινε 17 ώρες παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της στο χωριό Αματρίτσε, είναι μια αμυδρή αχτίδα ελπίδας μέσα στο σκοτάδι του πένθους που σκεπάζει τη χώρα. Αδύνατον ακόμη να γίνει μια συνολική εκτίμηση των καταστρεπτικών επιπτώσεων του σεισμού. Οι κατολισθήσεις έχουν αποκόψει κοινότητες και αγροτικές περιοχές όπου οι σεισμοπαθείς παραμένουν αβοήθητοι. Non c'è andata ancora nessuno. Non possono fare niente se non arriva i mezzi. Che ci vuole i mezzi? Ha chiuso, ci ha cacciato fuori, ci ha fatto andare via. Tutto così, tutto così. E là sono rimaste sotto le macerie. Siamo usciti sulla piazza. Era lì, dico, un girone dantesco, un inferno dantesco. Gente che chiedeva aiuto, 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 aiuto. E i soccorsi sono arrivati dopo un'ora, un'ora e mezza sono arrivati. Όλη τη νύχτα οι διασώστες αλλά και πολίτες υπό το αχνό φως των προβολέων που δουλεύουν με γεννήτριες, καθώς η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, επιχειρούσαν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τα 6,2 ρίχτερ. Sono circa 1000 gli uomini e le donne delle nostre forze di polizia che vedete qui rappresentate e sono più di 1000, 1060 le unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco qui rappresentato dal prefetto Frattasi. A questi si aggiungono 400 unità delle forze armate. 72 ore. Τόσο είναι το χρονικό όριο της ελπίδας να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα και οι 2.000 και πλέον διασώστες, συνεπικουρούμενοι από μονάδες του στρατού που βρίσκονται σε επιφυλακή, συνεχίζουν τις προσπάθειες να σώσουν έστω και μία ακόμη ζωή. Ρομπέρτο! Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 300 και οι άστεγοι, σύμφωνα με ανεπίσημο υπολογισμό, ξεπερνούν τις 3.000. Όταν έρθει η ώρα της εκτίμησης της οικονομικής καταστροφής, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Στο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Αυγουστίνου στο Αματρίτσε, από τα ελάχιστα κτίσματα που δεν κατέρευσαν, το ρολόι έχει παγώσει στις 4:36, την ώρα που χτύπησε ο εγκέλαδος τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εικόνες της καταστροφής κόβουν την ανάσα. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Η Πεσκάρα Ντελ Τρόντο, το Αματρίτσε και το Ακούμολι, τρεις μαγευτικές, βουκολικές κοινότητες της κεντρικής Ιταλίας, πόλος έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, δεν είναι παρά ένα σωρός από ερείπια κάτω από τα οποία εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή ψυχοραγούν. Μόνο με ελικόπτερο κατάφερε να φτάσει στις πληγήσες περιοχές ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντζι. Έσφιξε χέρια, χτύπησε πλάτες, προσπάθησε να δώσει κουράγιο σε συγγενείς αγνοωμένων και κατάκοπους διασώστες, με την υπόσχεση ότι το κράτος θα είναι παρόν.
Ωστόσο, 7 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό της Λάκουιλα με τους 309 νεκρούς, η Ιταλία, η Ιαπωνία της Ευρώπης, όπως αποκαλείται, λόγω της μεγάλης σεισμικότητάς της, βρέθηκε πάλι ανέτοιμη και ανοχήρωτη, χωρίς αντισεισμική προστασία. Αμίλητος και χωρίς χειροπέδες, ο 77χρονος χειριστής του ταχύπλοου που προκάλεσε την ναυτική τραγωδία στην Αίγινα μεταφέρεται από το σπίτι του στο Κολωνάκι στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά. Συγγενείς, τι έχετε να πείτε. Λίγο στις οικογένειες να πείτε κάτι. Λίγο τις οικογένειες των θυμάτων θέλετε να πείτε κάτι, κύριε. Τουλάχιστον και τις οικογένειες των θυμάτων. Λίγο στην άκρη. Τις οικογένειες των θυμάτων. Ζητάτε συγγνώμη, θέλετε να πείτε κάτι. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά τον έκρινε τελικά προφυλακιστέο και πλέον θα κρατείται στη φυλακή μέχρι να γίνει η δίκη. Έχει κρυθεί ως ύποπτος φυγής διότι προέβησε προπαρασκευαστικές ενέργειες διαφυγής. Όπως περιγράφεται στο πολυσέλιδο βούλευμα που τον στέλνει στη φυλακή, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι κινείται με μεγάλη ταχύτητα παρά τα πολλά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή λόγω 15 Αυγούστου. Αντί να τηλεφωνήσει έγκαιρα στο λιμεναρχείο, τηλεφώνησε σε φίλους για να τον απομακρύνουν και δεν παρήχε καμία βοήθεια στους ναυαγούς και τα θύματα. Δεν μπορούσε παρά να έχει αυτή την αυτονόητη κατάληξη. Εκφράζοντας τις απόψεις των εντολέων μου, θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά από τότε που υπέστησαν αυτή την τραγωδία. Υπάρχει μια ηρεμία. Η πλευρά του 77χρονου υποστηρίζει πάντως ότι η προσωρινή κράτησή του θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη κλονισμένη υγεία του. Στο άκουσμα της προφυλάκησης του 77χρονου που σκόρπισε το θάνατο στα νυχτά της Αίγινας, οι συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν ένιωσαν μια πρώτη δικαίωση. Όπως ο θείος και νονός της 5χρονης Σεβαστής που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της. Έγινε η αρχή μια πρώτη δικαίωση και να ακολουθήσουν. Και όλοι οι υπόλοιποι και η πραγματική αλήθεια. Το γεγονός ότι ο χειριστής του ταχύπλοου κρατείται ως σήμερα στο σπίτι του ύστερα από τη διαφωνία του δικαστικού συμβουλίου είχε θορυβήσει την πλευρά των θυμάτων. Γιατί να την γλιτώσει, για ποιο λόγο να την γλιτώσει. Και εμείς ζωντανοί πεδαμένοι είμαστε, δεν γίνεται. Όχι. Αυτό που του πρέπει, πρέπει να είναι εκεί πέρα, στη φυλακή. Αυτό δεν μπορεί να επαναφέρει στη ζωή τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά σίγουρα είναι. Ένα γεγονός αυτονόητο, ένα γεγονός δηλαδή που το ανέμεναν οι συγγενείς. Με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή ο Γραμματέας και οι Τομεάρχες Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας θέτουν κρίσιμα ερωτήματα στον Υπουργό, επισημένοντας παραλήψεις και καθυστερήσεις στην άφιξη του λιμενικού, τονίζοντας ότι για τρεις ώρες μετά το δυστύχημα επικράτησε αδράνεια και περίεργη σιωπή του σώματος. Αντιθέτως, ο κύριος Δρίτσας έσπευσε στο νησί και άρχισε αυτόκλητος να κάνει δηλώσεις για θέματα που ερευνούσε η προανάκριση. Ανέπτυξε έτσι εξωθεσμικό ρόλο, προσβάλλοντας την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας πάντως προτίθεται να σχηματίσει αυτεπάγγελτα πειθαρχικό φάκελο και να καλέσει τον γιατρό που φέρεται να εξέτασε τον 77χρονο για την ανανέωση της άδειας οδήγησης προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Αμέσως μετά την έκδοση του βουλεύματος, αστυνομικοί μετέφεραν τον 77χρονο στα δικαστήρια του Πειραιά και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Με χειροκροτήματα υποδέχονται στο αεροδρόμιο τον Λευτέρη Πετρούνια συγγενείς και φίλοι του. Ο άρχοντας των Γκρίκων κρατάει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μοιράζεται τη χαρά του τη στιγμή που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Πώς ήταν εκείνη η στιγμή, πώς ένιωσες? Ένιωσα υπερήφανος που βλέπω τη σημαία μου να... και ακούμε τον εθνικό μας ύμνο και ολόκληρο το στάδιο πρέπει να σηκωθεί και να κάτσει προσοχή για να ακούσει τον εθνικό μας ύμνο. Οι Ολυμπιονίκες κατευθύνθηκαν από το αεροδρόμιο στο Προεδρικό Μέγαρο όπου τους υποδέχθηκε και τους θύμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Οι αθλητικές επιτυχίες έρχονται και παρέρχονται, είναι αυτή η φύση του αθλητισμού. Αλλά το παράδειγμα που κάθε αθλητής αφήνει πίσω του είναι σημαντικό για τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Είναι η ιστορία που γράφει. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής έκαναν δώρο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Γαλανόλευκη με τις υπογραφές τους. Από την τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο απουσίαζε η Χρυσή Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη που βρίσκεται στο εξωτερικό και όπως διευκρινίστηκε από την Προεδρία θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο όταν εκείνη επιστρέψει από το ταξίδι της στο Παρίσι. Ουδέποτε προσκλήθηκα από κανένα να παραβρεθώ και το ότι βρίσκομαι σε διακοπές στο εξωτερικό δεν είναι ο λόγος που δεν πήγα, έγραψε η ίδια πριν από λίγο στο Facebook. Άντας! Άντας! Ναι, οι άντες στη Βουλή!
Μετευτικός βουλευτής Μαντάς πήρε αργά το δρόμο για το τελευταίο του ταξίδι, για να ξανασυναντήσει την αγαπημένη του Τζένι Τζένι, όπως τότε, στις Πέτσες. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαντά. Χωρίς πλακάτ και συνθήματα, θα ανταμώσει και πάλι τον πατέρα της, θερμό υποστηριχτή του Γκόρτζου. Αύριο στη συγκέντρωση του Γκόρτζου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά, πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή. Ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης πήγε να συναντήσει τους φίλους του από την ταινία Τζένι Τζένι. Και σε αυτό το τελευταίο δρομολόγιο προς την αιώνια κατοικία του δεν βάδισε μόνος του. Δίπλα του οι δικοί του άνθρωποι, η σύζυγός του, τα παιδιά του. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει να σκεπάσει τον τάφο με δικά του έξοδα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια και έτσι σας παρακαλώ θέλω να τη μεταφέρετε. Δίπλα στον Ανδρέα Μπάρκουλη και ο κόσμος που τον αγάπησε, ενώ οι γυναίκες τον λάτρεψαν. Υπήρξε ο καλύτερος ζέμπρεμπνέτ του ελληνικού κινηματογράφου. Πέρα από σπουδαίος ηθοποιός, για μένα και για όλο τον κόσμο, ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης αγαπήθηκε από το γυναικείο πληθυσμό όσο κανένας. Μπορώ να σας πήξω πάλι. Όσο θέλετε. Έπαιξε δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, πήρε μέρος σε 100 ταινίες. Πιστεύω ότι η ιστορία που έγραψε ο Μπάρκουλης δεν νομίζω ότι θα την ξαναγράψει άλλο στον κινηματογράφο. Ήταν ένας άνθρωπος από τους λίγους που γνώρισα. Έβγαζε το πουκάμισό του να στο δώσει. Ο Ζεν Πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου έσβησε το μεσημέρι της 23ης Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά τα 80 του γενέθλια, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, όπου και νοσηλευόταν. Ας έχει καλό παράδεισο. Καπετάνιε, στοπ! Βουλευτής Μαντάς εδώ! Μέλλον υπουργός Ναυτιλίας! Ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα ζει για πάντα στην καρδιά μας.